Νέο επεισόδιο κατολίσθησης σημειώθηκε σε σημείο της Διώρυγας Κορίνθου, όπως καταγγείλει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Αναστάσης Μούτσος. Αυτή τη φορά η κατολίσθηση αφορά ένα κομμάτι μικρό μεν, ικανό όμως να μειώσει το βάθος από τα 7 στα 5,5 μέτρα στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει διέλευση πλοίου με μεγαλύτερη βύθιση. Παρόμοιο φαινόμενο έχει υπάρξει και άλλες φορές κατά το παρελθόν και οι καταγγελίες των εργαζομένων φαίνεται ότι δεν εισακούονται τη στιγμή που ο κίνδυνος μεγαλύτερης κατολίσθησης είναι περισσότερο ορατός από ποτέ. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι και το έχουν καταγγείλει αρκετές φορές, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ο πλωτός γερανός κένταυρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια για τέτοιου είδους εργασίες, αφού είναι ασυντήρητος και εδώ και 9 χρόνια δεν είναι αξιόπλοος. Ένας μικρότερος γερανός είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει αυτή την εργασία και δυστυχώς κάθε φορά που συμβαίνει κάτι γίνεται υπερπροσπάθεια και απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας και αρκετό προσωπικό από το λιγοστό που υπάρχει, ώστε η Διώρυγα να λειτουργήσει και πάλι και να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων. Έχουμε πράγματι μία μικρή κατάπτωση, είναι κοντά στην Ποσειδονία. Όπως έχουμε πει και κατά το παρελθόν, η συντήρηση εδώ είναι από ανύπαρκτη ως πολύ μικρή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που χρειαζόμαστε το μεγάλο γερανό είναι παροπλισμένος, γιατί δεν έχει βγει για συντήρηση και πιστεύουμε ότι αυτά που καταγγέλνουμε τα βλέπουμε μπροστά μας. Και έχει μπει ο μικρός γερανός μέσα, διότι δεν υπάρχει ο μεγάλος, δεν είναι συντηρημένος. Έχουμε 2 χρόνια που καταγγέλνουμε αυτή την κατάσταση εδώ στη Διώρυγα, ότι δεν υπάρχει το προσωπικό. Έχουν φύγει σε σύνταξη, δεν έχει αναπληρωθεί ο κόσμος εδώ για να βγάζουμε τα πλωτά μας έξω. Και έχουν μείνει εγκαταλειμμένα αρκετά πλωτά και στο τέλος θα μείνουν όλα έτσι όπως πάμε. Αυτό το έχουμε δηλώσει εγγράφως σε πάρα πολλούς φορείς και βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση δική μας, η οποία επιβεβαιώνεται και σήμερα με αυτή τη μικρή κατάπτωση και ίσως και αργότερα με κάτι μεγαλύτερο.